Καθόμαστε λοιπόν ραδιοργίες εκπρομελέτης Ιόνεν FM ζωντανά από το στούντιο στο Μαρούσι. Καλωσορίζουμε τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, τι μου κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σας ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σας. Ο αγώνας συνεχίζεται, έτσι. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε προσφέρει πολλά στο έθνος, στην πατρίδα. Έχετε βάλει πλάτη αρκετές φορές και για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είστε άνθρωπος ευαίσθητος και με το χέρι πάντα στην καρδιά μιλάτε. Δύο λόγια να πούμε τώρα για τις εκλογές που έρχονται στις 7 Ιουλίου, κύριε Πρόεδρε. Τι έχω να πω για τις εκλογές στις 7 Ιουνίου? Αν ο λαός έχει μυαλό απάνω του, θα ψηφίσει κόμματα σοβαρά. Αν ο λαός έχει κατά νου μόνο το Ρουσφέτη και την Κονόμα και τον πόλεμο, ψηφίσει Τσίπρα και Μητσοτάκη. Τι να σας πω? Τι άλλο να πω εγώ, τι άλλο να πω? Αυτός ο λαός έχει κάνει τόσες επιπολαιότητες που οπωσδήποτε η μεγάλη πλειοψηφία θα πετάξει την ψήφο της στα σκυλιά, να το πω έτσι. Λυπούμε που μιλάω έτσι. Έχετε δίκιο. Αλλά ψηφίζει περίεργα τελευταία ο ψηφοφόρος. Δεν ξέρω γιατί. Περίεργα. Ψηφίζει υπό την πλήση εγκεφάλου που του γίνεται. Ναι. Η πλήση εγκεφάλου φταίει. Δεν φταίει ο κόσμος. Βέβαια. Όταν βλέπει ο κόσμος όλη μέρα να μαλώνει στα κανάλια ένα στους ίδιους και ένα στη Νέα Δημοκρατία, τι να κάνει ο κόσμος? Ναι, έχετε δίκιο. Οι δύο είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας μόνο. Οι άλλοι δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Αυτοί θα φτάσουν την Ελλάδα να πάρει η Τουρκία όλο το Αιγαίο, όλη την Κύπρο και όλη τη Θράκη. Φοβάστε, κύριε Πρόεδρε, φοβάστε? Βεβαίως φοβάμαι, γιατί αυτοί έχουν την τάση να σκύβουν το κεφάλι στους Αμερικάνους. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Μάλιστα. Και το ο Τσίπρας γιατί πρόδωσε τη Μακεδονία? Για να κάτσει λίγους μήνες ακόμη στην εξουσία. Τα λέγατε αυτά εσείς, κύριε Πρόεδρε? Τα λέγατε. Τα λέγατε. Τα λέγαμε πού? Δεν τα με αφήναν να τα πω στον Αντένα, στο Sky, σε κανάλια μεγάλα. Γιατί? Τα λέγαμε. Γιατί? Γιατί δεν ξέρετε τι είναι οι ιδιοκτήτες των καναλιών αυτών? Μάλιστα. Συγγνώμη, δεν ξέρετε οι ιδιοκτήτες των καναλιών τι ρόλο βαράνε? Από μένα το ακούτε? Όχι, άρα υπήρχε ενορχιστρωμένο σχέδιο να βγείτε εκτός προφανώς εσείς και να μην βγείτε στα κανάλια. Αυτό. Και ο λαός υπέκυψε, διότι ο λαός πάνω στην απελπισία του το πάει όπου πάει το κύμα. Και τώρα τι γίνεται για ένα κόμμα το οποίο έχει προσφέρει, σας είπα και πριν, και εσείς πρόεδρε στη χώρα. Εσύ δεν κάνουμε. Σε μεγάλα εθνικά θέματα, σε πολλά και πράγματα. Και ψηφίζει ένα Βελόπουλο που ζητάει θανατικές εκτελέσεις και λέει να βάλουμε νάρκες γύρω γύρω στα σύνορα. Εκεί φτάνει η τρελά. Και ένα Βαρουφάκι που χρέωσε 100 δις την ελληνική οικονομία. Από τα 375 δις που χρωστάμε, τα 100 οφείλονται στο Βαρουφάκι. Η άλλη χώρα θα τον είχαν εκτελέσει. Και λένε όλοι τώρα, και οι δημοσκοπήσεις αυτή τη δουλειά κάνουν. Βάζουν στη Βουλή κόμματα τα οποία ενδεχομένως να μην είχαν και κανένα νόημα. Δεν ξέρω, εσείς οι δημοσιογράφοι, εσείς κάνετε μόνο κάθε Παρασκευή εκπομπή, άλλη μια Παρασκευή θα κάνετε, άρα η φωνή δική σας δεν υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει, να με συγχωρείτε, όταν κάνετε κάθε Παρασκευή εκπομπή, σιγά μην μπορέσετε να αλλάξετε το κλίμα. Όμως ο κόσμος που μας ακούει καταλαβαίνει. Τι καταλαβαίνει? Καταλαβαίνει. Τι να καταλάβει? Ο κόσμος έχει άνεργα τα παιδιά του. Και αν ένας απατεώνας του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας του πει θα σου διορίσω το παιδί, τι θα κάνει ο Κοσμάκης? Ναι, θα προσπαθήσουμε. Τι καταλαβαίνει ο κόσμος? Αν καταλάβαινε ο κόσμος δεν θα κυβέρναγαν την Ελλάδα το Μάρια. Πάντως είναι τιμητικό αυτό που μας είπατε, ότι κάνουμε μόνο κάθε Παρασκευή εκπομπή, άρα θέλετε να μας ακούτε καθημερινά, κύριε Πρόεδρε. Θα το προσπαθήσουμε. Οι τίμοι δημοσιογράφοι πρέπει να βγαίνουν συχνότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε Παρασκευή. Δεν θα μπορέσετε να αλλάξετε το κλίμα. Έχουμε όμως καθημερινές εκπομπές το πρωί από τις 5 το πρωί μέχρι και το απόγευμα στις 7 που υπάρχει άλλο δημοσιογραφικό team. Εμείς είμαστε μόνο μια φορά την εβδομάδα. Εμείς ο Στρουμπάκος και ο Γρηγορόπουλος. Οι άλλοι δεν με πήρανε ποτέ όμως. Οι άλλοι τι ρόλο παίζουνε? Αχα. Αυτοί οι άλλοι που λέτε που έχουν καθημερινές εκπομπές. Έχετε βγει. Έχετε βγει και παλιότερα και στον κύριο Κολόκα. Και άμα είναι έτσι, τότε θα φροντίσω. Κολόκα, ούτε τον θυμάμαι. Πού είναι ο Κολόκας?
Τώρα θα του το πω. Πού είναι ο Κολόκας, έχει να με πάρει 3 χρόνια. Α, να το. Λοιπόν, θα του πω ότι εσείς ως πρόεδρος έχετε δικαίωμα να βγαίνετε και 1 και 2 φορές. Δεν έχετε τους καταρισμούς. Βεβαίως. Τελευταία εβδομάδα λοιπόν θα σας φιλοξενήσει και ο Δημήτρης, θα το κανονίσω εγώ. Μάλιστα. Έγινε. Πριν κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Η Ένωση Κεντρών δίνει μάχη για την Ελλάδα. Έτσι. Πριν κλείσουμε. Δίνετε μεγάλη μάχη. Είδαμε το ότι μπαίνει στα ψηφοδέλτια τώρα και ο κύριος Δημαράς και ο κύριος Νικολόπουλος. Ναι, όχι μόνο αυτοί. Όχι μόνο αυτοί, αρκετοί άλλοι. Πολλοί άλλοι. Ο Κατσίκης. Μπήκανε βουλευτές εν ενεργεία. Μπήκανε άνθρωποι το πράσινο κίνημα. Μπήκανε κόμματα όπως το ΑΜΕΑ των ειδικών αναγκών. Μάλιστα. Κόμμα ολόκληρο. Μπήκε ένα κόμμα Δρόμος Ελλήνων. Μπήκανε 12 πατριωτικές οργανώσεις από Θεσσαλονίκη που είχαν κατέβει και στις ευρωεκλογές ανεξάρτητοι. Μπήκανε. Το άρμα το είπε, Δημαράς είπε. Ναι, είπαμε, κύριε Δημαρά. Είστε αισιόδοξος, κύριε Πρόεδρε? Αισιόδοξος είμαι, εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος. Σας λέω, το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα είναι σαπίλα. Τα κανάλια είναι σαπίλα, είναι δαβατζίδες. Είναι δηλαδή το Μάρια που θέλουν να βγάλουν με το ζόρι το Μητσοτάκη τώρα. Με το ζόρι. Και τους λες, ρε παιδί μου, ότι αυτοδυναμία, άμα βγάλει αυτός ο άνθρωπος, θα γίνει δικτάτορας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτοδύναμη μαζί με το Πασόκ, δεν ήτανε. Ναι. Πριν το Τσίπρα, δεν ήτανε. Ναι, ήταν. Είχε φέρει μια επένδυση. Η Νέα Δημοκρατία είχε φέρει μια επένδυση. Τώρα λέει ότι θα φέρει. Τώρα τι άλλαξε και θα φέρει? Έχουν αλλάξει δεδομένα. Δηλαδή είδαν ότι η τετραετία αυτή με τον κύριο Τσίπρα δεν πήγε πουθενά. Ναι. Οι Έλληνες έχουν ανάγκη από μια νέα κυβέρνηση. Έχουν κανονίσει από ό,τι λένε με επιχειρήσεις στο εξωτερικό και θα κάνουν επενδύσεις, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η σιγουριά ότι θα έρθουν αυτές οι επενδύσεις? Ποια είναι η σιγουριά? Εμείς δεν βάζουμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο. Εμείς λέμε τι ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κάθε ένας που θέλει την εξουσία θα πει τις τρέλες του και τα ψέματά του. Εμείς όταν τον είχαμε βγάλει τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρεις κανέναν που θέλει την εξουσία και θα πει ότι δεν θα φέρω επενδύσεις? Βέβαια, ποιος θα πει δεν θα φέρει? Και ο κύριος Τσίπρας λέει και τώρα θα φέρει, θα κάνει επενδύσεις ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά μου, τώρα μη συζητάμε. Υπάρχει σαπίλα. Η σαπίλα είναι στα ΜΜΕ. Επί χούντα στα ΜΜΕ είχε βάλει ο Παπαδόπουλος έναν αξιωματικό, ένα συνταγματάρχη σε κάθε εφημερίδα και διάβαζε την ύλη για να επιτρέψει να βγει. Ναι. Τώρα έχουν βάλει έναν ταβατζή να κανονίζει ποιος πληρώνει και ποιον στηρίζουμε. Μάλιστα. Το ίδιο είναι, το ταβατζιλίκι είναι το ίδιο. Αυτό υπήρχε και πριν τις εκλογές, δηλαδή τις προηγούμενες εκλογές, το ίδιο σκηνικό. Πάντα υπήρχαν οι ταβατζίδες στα ΜΜΕ. Δηλαδή το Μαρινάκι, τα κανάλια Μητσοτάκη, του Αλαφούζου Μητσοτάκη, του Σαββίδη ΣΥΡΙΖΑ. Το παράπονο σας είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν σας βγάζουν τα μεγάλα κανάλια, αν και σας είδαμε στον κύριο Χατζηνικολάου προχθές. Και με είδες 10 λεπτά στο Χατζηνικολάου και 10 λεπτά. Άλλαξε. Τώρα σοβαρολογούμε. Στο Sky δεν έχετε πάει από ό,τι έχετε πάει στο Sky? Όχι, έχω 4 μήνες έχω να πάω. 4 μήνες. Στον Αλφα. Στον Αλφα εχθές με βγάλανε 12 λεπτά. 12 λεπτά. Στο Star. Ναι. Στο Star με έβγαλανε προχθές άλλα 10 λεπτά εκείνη η μακρύ. Μάλιστα. Ξέρετε τι κάνουν σε μένα? Με βγάζουν 10 λεπτά για να είναι ο νόμος ότι πρέπει να με βγάλουν σαν αρχηγό κόμμα και με βγάζουν γρήγορα ώστε μετά να πέσουν μόνο στο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχει δίκιο. Καταλάβατε τι? Έχει δίκιο, γιατί σου λέει και ακολουθούν το γράμμα του νόμου του Εσουρού, θα βγάλουν τόσο τον πρόεδρο. Βρωμιά μεγάλη. Και θα παίξουν μπάλα μετά τα μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρωμιά μεγάλη. Και μετά πέφτει το λιβανιστήρι. Και μετά. Τώρα, εσύ, ενώ... συγγνώμη, αυτά που σας λέω τώρα δεν τα ξέρετε? Κύριε... από μένα τα ακούτε? Κύριε Πρόεδρε, εμείς ξέρουμε, γνωρίζουμε. Αλλά... ακόμη και το δικό σας κανάλι. Εμείς... αυτό το κανάλι το Ιόνεν που παίρνετε το ράδιο. Ναι. Πόσο και εκτός από εσάς που με έχετε πάρει 2-3 φορές τώρα το τελευταίο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας μιλάω ως Δημήτρης Τρουμπάκος. Δεν θέλετε αλήθεια να λέμε? Παρακαλώ, σε εμάς. Πόσες φορές με έχετε βγάλει το τελευταίο εξάμηνο? Εγώ? 3. Εγώ? Παραπάνω. Ναι, εγώ 3. Εγώ τις έχω γραμμένες. Και άλλη μία που ακυρώθηκε, δεν είσαστε Θεσσαλονίκη και βγήκε άλλο. Ναι, 3. Όλοι οι άλλοι τις εκπομπές
που κάνει αυτό το κανάλι, έχει εσείς είστε κάθε Παρασκευή. Ναι, δεν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τι κάνει το κανάλι. Θα σας πω, ακούστε λίγο. Λοιπόν. Δεν μπορούμε. Τσίπρα. Κοιτάξτε, αν βγάζω εγώ τον πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη. Ρε, παιδιά, εγώ μιλάω τώρα για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Καταλάβαμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάω για το κανάλι. Ναι, είπατε ως παράδειγμα να φέρετε εμάς που το οποίο είναι τυχαίο. Ναι, ακόμη και εσάς που τώρα συζητάμε, μέσα στον ίδιο τον οίκο σας που κάνετε τόσο φιλότιμο αγώνα να είστε δημοκράτες και πλουραλιστές, το όλο πρόγραμμα, άμα κάτσουμε και δούμε πόσο χρόνο διαθέτεται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ένωση Κεντρών, θα βρούμε η Ένωση Κεντρών δεν έχει ούτε το ένα της κοιλής της Νέας Δημοκρατίας. Το καταλαβαίνετε. Σε αυτό έχει δίκιο. Άμα έχω δίκιο σε αυτό, σε τι έχω άδικο. Αναλογικά, όπως λέει, δηλαδή με τα θέματα. Το ίδιο λοιπόν κάνει και το Σταρ. Με έβγαλε 10 λεπτά, θα βγάλει τη Νέα Δημοκρατία 200 ώρες και το ΣΥΡΙΖΑ άλλες 200 ώρες και θα λέει σε έβγαλα, κύριε Λεβέντη, στα 10 λεπτά. Αλλά η αναλογία θα είναι ένα προς χίλια. Και θα λένε μετά δεν πήρες ψήφους, κύριε Λεβέντη. Δηλαδή έχουμε δικτατορία. Δικτατορία! Πρέπει να κόψουν το λαιμό τους οι δημοσιογράφοι. Όχι που κάνουν γιορτές και με καλούνε στις πίτες ότι δίθεν είναι δημοκράτες. Το λαιμό τους πρέπει να κόβουν οι δημοσιογράφοι αν είχαν λίγο φιλότιμο. Γιατί ένας κεντρών είναι μια φωνή κεντρώα δημοκρατική που μόνο ωφελεί. Δεν είμαστε εμείς χούντες όπως είναι ο Βελόπουλος, ο το λαός ή όπως ο Βαρουφάκης. Τρελοκομεία να λέμε δραχμή. Εμείς είμαστε μέσα στην Ευρώπη, είμαστε σε όλα δημοκρατικό κόμμα. Και σφαγιαζόμεθα από τους νταβαζίδες. Γιατί έχει δίκιο. Να σου πω γιατί έχει δίκιο. Yeah. Γιατί όταν βγαίνει και στη Βουλή ο κύριο Λεβέντη είναι καλό. Πάρτε τον κύριο Λεβέντη να βγει. Το έχω εγώ παραδείγμα. Πάρτε τον κύριο Λεβέντη να βγει τώρα, τον θέλω τώρα. Στείλ του link, στείλ του εκείνο. Όταν έρχονται εκλογές όμως και βλέπουν κάτι άλλο αυτά, πάει στην άκρη ο κύριος Λεβέντης. Θέλουν να με απομονώσουν. Και λέω για εμάς τους δημοσιογράφους και έχει δίκιο. Και τους εκλεότητες και τους καναλάρχες. Μα για εσάς μιλάω τους δημοσιογράφους. Τα κανάλια τώρα, επειδή είναι εμπορικές εταιρείες, μπορεί να τα παίρνουν. Άλλοι μπορεί να παίζουν ρόλο βρωμερό. Άλλοι περιμένουν να πάρουν έργα από τη Νέα Δημοκρατία και υπηρετούν το Μητσοτάκη. Είναι πολλά τώρα. Να μην λέμε τώρα, γιατί αν αρχίσω και μιλάω, θα πάρει ο διάολος όλη την Ελλάδα. Γιατί τώρα το σενάριο λέει από τις δημοσκοπήσεις ότι εσείς θα είστε εκτός Βουλής, λένε αυτοί. Εντάξει. Και θα μπει ο Βελόπουλος μέσα με τον κύριο Βαρουφάκη. Εντάξει, θα δούμε ο Βελόπουλος και ο Βαρουφάκης τι ψήφους θα πάρουν. Θα δούμε την Κυριακή. Θα έρθει η Κυριακή των εκλογών. Ο Βελόπουλος ήδη παντού γελάνε μαζί του με τα χειρόγραφα του Χριστού, με τις εκτελέσεις που ζητάει, θανατικές εκτελέσεις και τέτοιο. Ο άνθρωπος είναι του Αδόλφου Χίτλερ ο πάντως. Τώρα η χειρότερος και από τη Χρυσή Αυγή είναι σε απόψεις. Εσείς το χειρότερο σενάριο δεν το σκέφτεστε να μην μπείτε στη Βουλή, φαντάζομαι. Είστε αισιόδοξος. Ούτε με ενδιαφέρει. Ο λαός, αν θέλει το καλό του, πρέπει ένα κεντρών να μπει στη Βουλή με 15-20 βουλευτές. Αν ο λαός θέλει μέσα στη Βουλή απατεώνες και λοποδίτες, έχει την ευκολία να ψηφίσει. Μες. Η επιλογή ανήκει στο λαό. Βέβαια, ο λαός πάντα έχει δικαιολογίες ότι δεν σε βγάλαν τα κανάλια, δεν σε κάναν, δεν σε είδαμε. Σε ευρωεκλογές μέχρι και τώρα μου λένε δεν ξέραμε ότι μετέχεις. Τόσο καλά. Μάλιστα. Ναι. Ναι, μάλιστα είχε παίξει μια δημοσκόπηση που δεν υπήρχε καν Ένωση Κεντρών. Το ναι, πιστεύεις αυτό. Είναι το μάρια σας. Κάναν δημοσκόπηση μια εταιρεία χωρίς μέσα να έχουν ρωτήσει για την Ένωση Κεντρών. Και τώρα λένε έχουμε 1,5. Τι 1,5. 1,5 πήραμε στις εκλογές. Και με όλες αυτές τις συνεργασίες που κάναμε 10-12 κόμματα που ήρθαν ακόμη 1,5 είμαστε. Και με την εποχή δηλαδή, που είχαν οι ευρωεκλογές. Ο Δημαράς, συγγνώμη, που πήρε 50.000 ψήφους δεν έφερε τίποτα, δεν έφερε καμία ψήφο Δημαράς. Οι άλλοι από την ΑΝΕΛ δεν φέραν τίποτα. Το πράσινο κίνημα που πήρε 1,2 στην περιφέρεια εδώ Αττικής που κατέβηκε δεν έφερε τίποτα. Δηλαδή πάνε να μας τρελάνουν αυτοί με τις δημοσκοπήσεις. Καταλάβατε. Κάποτε είχατε πει στην εκπομπή αυτή, πέρυσι, πρόπερσι, Αντώνη, ήταν εδώ ο κύριος Πρόεδρος. Όχι, στην αρχή. Ναι. Ότι οι δημοσκοπήσεις περισσότερες είναι φτιαχτές. Και όχι φτιαχτές μόνο, πληρώνουν και κάποιοι. Πληρώνουν πολλά λεφτά για να βγάλουν. Έχουν σκοπό να αποθαρρύνουν τον κόσμο. Όταν λένε, δηλαδή μπορεί ένα κόμμα να του παρουσιάσουν ότι έχει 4, ενώ έχει 1.
για να κάνουν τον κόσμο να το προσέξει να πάει. Mm-hmm. Και μπορεί ένα κόμμα να έχει τέσσερα και να το εμφανίσουν ένα ακριβώς για να αποθαρρύνουν τον κόσμο να πάει. Mm-hmm. Είναι εργαλείο εξόντωσης. Καταλαβατε. Να, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Και εγώ ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε θα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Και μην ανησυχείτε, εμείς θα μπούμε μέσα. Και αυτοί που είπατε ότι τους προβάλλουν οι δημοσκοπήσεις, αυτοί θα βρεθούν στα κρύα του λουτρού την Κυριακή. Λοιπόν, την Κυριακή των εκλογών θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μιλήσουμε εδώ στην εκπομπή. Συνιστώ λίγη υπομονή. Έγινε, έγινε. Καλή επιτυχία, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Γεια χαρά.